πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο αυτής, τον κύριο Λεουτσάκο, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα από την Θεσσαλονίκη και συγχαρητήρια για την επανεκλογή σας. Καλησπέρα και στη Θεσσαλονίκη, ευχαριστώ πολύ. Είστε καλά στο τρέξιμο? Προσπαθούμε, ναι. Καλά δεν είμαστε, αλλά προσπαθούμε. Δόξα τω Θεώ την υγεία μας να έχουμε και όλα αυτά τα δούμε. Ναι, πάνω απ' όλα. Σας καλέσαμε γιατί πραγματικά στο τέλος θα τρελαθούμε τελείως με όλα αυτά που διαβάζουμε, με όλα αυτά που ακούμε, πόσο μάλλον εσείς που είστε πρόεδρος στην δεύτερη εθνική κατηγορία, στη Football League, για όλα αυτά που θέλουν, ευελπιστούν, προσπαθούν. Δεν ξέρω, κύριε πρόεδρε, συμπληρώστε ό,τι ρήμα θέλετε εσείς και με ένα μεγάλο ερωτηματικό, να επιδιώξουν να περάσουν εν ώψη της επόμενης αγωνιστικής περίοδου. Ακούμε για παράδειγμα ότι οι δύο πρώτοι στη Football League δεν μπορούν να ανέβουν απευθείας, πρέπει να παίξουν μπαράζ με τους δύο από τους τέσσερις που είναι να πέσουν απευθείας από τη Super League. Ακούμε και άλλα τέτοια φοβερά πράγματα. Φαντάζομαι καθημερινά έρχονται και στα δικά σας αυτιά. Και πώς τα εισπράτετε όλα αυτά? Να ξεκινήσουμε με αυτό την κουβέντα μας. Εντάξει, εμείς ακόμη δεν έχουμε πάρει θέση, γιατί όλα αυτά που ακούω δεν είναι επίσημα, έτσι. Ναι. Ο καθένας λέει αυτό που νομίζει. Εμείς κοιτάμε τα συμφέροντα της Football League και των ομάδων, το οποίο έχουμε βρει από την αρχή. Δύο ομάδες θέλουμε να ανεβαίνουν, δύο να πέφτουν. Αυτό που ισχύει, αυτό να ισχύσει. Εμείς πέρυσι κάναμε την αναδιάρθρωση δικιά μας, δείξαμε περισσότερες ομάδες, και δεσμευτεί και η Super League να το κάνει, δεν το έκανε. Έτσι. Εμείς το κάναμε, κάναμε και την εξηγία της κατηγορίας, περιμένουμε αυτή τη στιγμή κάποια ανταπόκριση από την πολιτεία να βοηθήσει αυτή την κατηγορία, γιατί είναι η μόνη που μέχρι στιγμής αυτά που είπε τα έκανε. Τώρα, αν η Super League αποφασίζει για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου χωρίς εμείς να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, αυτό δεν μπορεί να γίνει. Ναι, να κάνουν διοικητικό συμβούλιο και να λένε εμείς θα περάσουμε αυτό χωρίς να ρωτούν εσάς είναι τρελό. Ναι, πώς θα περάσει, πώς θα το περάσουν αυτό? Εμείς παίρνουμε αποφάσεις για τη δικιά μας την κατηγορία. Δεν παίρνουμε αποφάσεις για τη Super League. Και σαφώς το καταλαβαίνετε, το μεγαλύτερο πρόβλημα το έχουν οι κύριοι αυτοί, οι οποίοι δεν έχουν τηλεοπτικό συμβόλαιο, δεν υπάρχει κεντρική διαχείριση. Mm-hmm. Και όπως καταλαβαίνετε, δεν αποφασίζουν και για μας. Όχι βέβαια, με τίποτα. Και είναι πέρα για πέρα άνισο και άδικο να βάλει στη διαδικασία ομάδες που δεν μπορούν να συγκριθούν ούτε στα budget, ούτε στα έσοδα, ούτε στα τηλεοπτικά. Γιατί άλλα είναι τα πάγια τη Super League και άλλα είναι τα πάγια στη Football League. Δεν μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Στο εξωτερικό υπάρχουν κάποια πρωταθλήματα, το ξέρετε κι εσείς, που γίνεται αυτό. Οι τελευταίοι τη πρώτη εθνική να παίζουν με του πρώτου τη Β' Εθνική ή του τρίτου τη Β' Εθνική. Οκ, αλλά εκεί είναι τελείω διαφορετικά τα οικονομικά μεγέθη. Έτσι. Τον έχουμε ξανά στη γραμμή μα. Καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα. Ωραία, είχαμε θέμα με το σήμα, γι' αυτό και μας συγχωρείτε που κλείσαμε και ξαναπήραμε. Περιμένω την απάντησή σας σε αυτό που σας ανέφερα για την αδικία και το άνισο της ιστορίας που προσπαθούν ορισμένοι να περάσουν με το δικό τους τρόπο. Έτσι. Κοιτάξτε, ναι, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω και το έχω πει άπειρες φορές. Δεν βρίσκω το λόγο, γιατί δεν μας φωνάζουν να είμαστε παρόν στις συζητήσεις που κάνουν. Δηλαδή αποφασίζουν οι κύριοι αυτοί για εμάς που δεν έχουν τίποτα που είναι. Στις ομάδες είναι στον αέρα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Είναι φοβερό και περιλαμβάνει πολύ θράσος. Δηλαδή, σαν να μην σας υπολογίζουν καθόλου. Ναι, σαν να μην σας υπολογίζουν. Ναι, με ποια βάση? Δηλαδή, ο μάχης της μας δεν έχουν μπάτσε, δεν κάνουν μεταγραφές. Θα διεκδικήσουν. Δηλαδή, θα κάνουμε πιστό πρωτάθλημα. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Το έχω δει από την αρχή. Εμείς αναβαίνουμε επίσημες απαντήσεις και επίσημες ανακοινώσεις. Θα κάνουμε συμβούλιο, θα αποφασίσουν οι ομάδες, οι πρόεδροι, και ό,τι αποφασίσουν θα το εφαρμόσουμε, να ξέρετε. Και αυτό είναι το σωστό, και αυτό είναι που πρέπει να γίνει, φαντάζομαι. Η κοινή γνώμη το λέει έτσι. Και η κοινή γνώμη το λέει. Αυτό πρέπει να γίνει, είναι το σωστό. Αλήθεια, ως πρόεδρος Football League έχετε επιδιώξει ή είναι στα σκαριά κάποιο ραντεβού με τον κύριο Βασιλιάδη, και λέω τον υπουργό, γιατί είναι ο πρωταγωνιστής στις τελευταίες μέρες που έχει αποφασίσει και έχει μεταφέρει στη Super League κάπως εκβιαστικά. Αν θέλετε, ότι κόψτε το λαιμό σας, κόψτε το κεφάλι σας, εγώ θέλω να μειωθούν οι ομάδες. Κοιτάξτε να δείτε, εμείς το μόνο που ξέρουμε είναι ότι θα υπάρξουν κάποια χρήματα τα οποία θα είναι επιδιώσιμες οι ομάδες. Και ένα τηλεοπτικό συμβόλαιο να βρούμε για τις ομάδες που έχουμε. Mm-hmm. Είναι αυτό που λέμε τρίτη και φαρμακερή. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω η Super League μας κάνει πόλεμο στην κινητή τηλεφωνία και δεν μας αφήνει να μιλήσουμε. Μάλλον, δεν πιστεύω. Γιατί δεν αρέσουν αυτά που λέμε, αλλά εντάξει, πλάκα κάνω. Έλεγα για τον Υπουργό, τον κύριο Βασιλιάδη, σκοπεύετε να το συναντήσετε για όλα αυτά που συζητάμε αυτές τις μέρες? Βεβαίως. Περιμένουμε. Η επόμενη κίνηση που θα κάνουμε και ευελπιστούμε να γίνει είναι να ενημερωθούμε από το επίσημα χείλη τι γίνεται. Mm-hmm. Γιατί εμείς ξέρετε, υπάρχει και ένα συμβόλαιο που είναι σε κρεμότητα με την ΕΡΤ, που είναι σε καλή
σε διαπραγματεύσει πράξη για να το κάνουμε και περιμένουμε την αναδιάθεση. Εάν δεν γίνει, θα ξεκινήσουμε τις συζητήσεις για να δούμε τι μελιγενέστε, τι μπορούμε να διεκδικήσουμε. Mm-hmm. Μιας και αναφέρεται για την ΕΡΤ, πέρυσι ήταν αρκετά τα μάτς που βλέπαμε μέσα στο Σαββατοκυριακό. Πού βρίσκεται μέχρι στιγμής η προφορική σας συμφωνία? Είναι για όλες τις ομάδες, είναι για όλο το πρωτάθλημα? Μπορεί κάθε μία ομάδα να το διαπραγματευτεί? Για παράδειγμα, ο Ηρακλής είναι ένα μεγάλο brand name που επανέρχεται μετά την ανωδότητα από την Τρίτη Εθνική. Δίνω ένα παράδειγμα, έτσι. Τι ακριβώς ισχύει για το τηλεοπτικό για φέτος? Κοιτάτε, μας υπάρχει κεντρική διαχείριση. Το τηλεοπτικό είναι για όλες τις ομάδες, ισχύει το ίδιο. Ναι. Φυσικά θα υπάρχουν κάποια κριτήρια, αλλά για όλες τις ομάδες είναι το ίδιο. Mm-hmm. Το τηλεοπτικό συμβόλαιο πάει με κεντρική διαχείριση, θα μιλήσουμε με την ΕΡΤ. Σαφώς δεν έχουμε κάνει ακόμη, περιμένουμε να δούμε γιατί και η ΕΡΤ περιμένει την αναδιάθρωση. Δεν έχουμε κάτι επίσημο. Περιμένουμε και εμείς εξελίξεις, πιστεύω ότι θα μας φωνάξουν να κάτσουμε στο τραπέζι, να συζητήσουμε, να δούμε τι μπορούμε να διεκδικήσουμε παραπάνω από ό,τι είχαμε πάρει πέρυσι και πρόπερσι. Γιατί αν γνωρίζετε, πέρυσι και τα νούμερα τηλεθέας και τα νούμερα εισιτηρίων και τα νούμερα της ακροματικότητας ήταν πολύ διαφορετικά από την προηγούμενη χρονιά. Mm-hmm. Mm-hmm. Μιας και μιλάμε για τηλεοπτικά παύλα έσοδα, μπορείτε να υπολογίσετε έτσι το περίπου τι έσοδα μπορεί να έχει κάθε ομάδα στην δεύτερη εθνική κατηγορία? Κοιτάξτε, εμείς... Στο περίπου, έτσι, πάνω κάτω. Το ταβάνι μας που θέλουμε για να βρούμε για τις ομάδες τις δικές μας, mm-hmm. Είναι πάνω από 200.000 για την κάθε ομάδα το λιγότερο. 200 και πάνω, δηλαδή. Και ναι. Πάνω, ναι. Για να είμαστε ικανοποιημένοι για τις ομάδες για να μπορούν να απεξέλθουν, έτσι. Mm-hmm. Που πάλι το ποσό είναι... Ναι, αλλά καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο από τη στιγμή που δεν θα γίνει αναδιάθεση. Προσπαθούμε να βρούμε ένα ποσό το οποίο να μπορεί να βοηθήσει λειτουργικά τις ομάδες, δεν είναι τίποτα, αλλά θεωρούμε ότι να είναι πάνω από 200.000 για την κάθε ομάδα, το λιγότερο. Αυτός είναι ο στόχος μας. Τώρα από εκεί πέρα ό,τι βρούμε και έρθει θα πάνε απευθείας στις ομάδες, γιατί γνωρίζετε ότι τα λειτουργικά έχουν μειωθεί κατά πολύ και ό,τι έρχεται σαφώς και θα ασχολήσουν στις ομάδες. Mm-hmm. Πείτε μας και για τη δική σας μάχη σε εισαγωγικά που δώσατε το τελευταίο χρονικό διάστημα εδώ στην εκπομπή στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 100.4 που συζητάμε τώρα στον αέρα. Πρόσφατα ο πρόεδρος του ποδοσφαιρικού Ηρακλή εξέφρασε την στήριξη προς εσάς απέναντι σε μια προσπάθεια που είχε γίνει και από μεγάλες συμμαχίες, να τις πω κύριε πρόεδρε, που ήταν απέναντί σας για να κερδίσουν αυτή τις εκλογές που τελικά δεν τα κατάφεραν γιατί εσείς κόψατε το νήμα πρώτος. Εντάξει, ευχαριστώ την ομάδα του Ηρακλή που έχει την εμπιστοσύνη που δίνει στο πρόσωπό μου. Έτσι, εγώ είμαι ένας πρόεδρος ο οποίος, όπως γνωρίζετε, δεν έχω ομάδα. Είμαι πρόεδρος που έχω κάτσει εδώ για όλες τις ομάδες. Εντάξει, ήταν μια διαδικασία που θεωρώ ότι ήταν η καλύτερη των τελευταίων 20 χρόνων που έγινε εκλογικά και δημοκρατικά. Εντάξει, δεν θεωρώ ότι υπήρχαν συμμαχίες. Ήταν μεταξύ δύο υποψηφίων και ο κ. Ζηθαράς είναι άξιος αντίπαλος. Και όπως γνωρίζετε, πέρυσι στη θητεία δικιά μου εγώ είχε τοποθετηθεί αντιπρόεδρος. Εντάξει, τελείωσε αυτή η εκλογική διαδικασία και πιστεύω ότι όποιος και να βγαίνει θα ήταν για το καλό της Football League. Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι. Mm-hmm. Ούτε στρατόπεδα υπάρχουν, ούτε τίποτα. Γιατί οι ομάδες Football League έχουν ένα και μόνο σκοπό. Πώς θα βιώσουν και θα είναι πιο βιώσιμοι οικονομικά. Αυτός είναι ο στόχος. Είτε ο Λεωτσάκος είναι, είτε ο Λιχναράς, είτε οποιοδήποτε, ο στόχος θέλει να είναι αυτός. Έξω από συμμαχίες, έξω από οτιδήποτε. Ναι, εσείς δεν μπήκατε σε αυτή τη λογική από ό,τι φάνηκε, των συμμαχιών εννοώ, που υπήρξαν στο αντίπαλο στρατόπεδο, όσον αφορά το εκλογικό, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Εντάξει, μα δεν μπορείτε να μπείτε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί είναι πολλά τα προβλήματα που έχει η Football League και πρέπει να κοιτάξεις το καλύτερο των ομάδων. Και όλες οι ομάδες έχουν τα ίδια προβλήματα. Δεν θεωρώ ότι μπορούμε να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία και να ξεχωρίζουμε ομάδες και ανθρώπους. Είμαστε όλοι το ίδιο, έχουμε τον ίδιο κοινό σκοπό και πρέπει ο καθένας να καταλάβει ότι εδώ πρέπει να υπάρχει μια βιώσιμη λύση για την κατηγορία και πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Θα ήθελα και το δικό σας σχόλιο και για την παρουσία του Ηρακλή που είναι στο πρωτάθλημά σας, είναι στη δεύτερη εθνική κατηγορία. Σας το λέω, κάθε Κυριακή δεν υπήρχε γήπεδο στη Βόρεια Ελλάδα που δεν είχε πάρα πολλούς οπαδούς του Ηρακλή και στο Καφτατζόγλιο, το ξέρετε αυτό από μένα, πόσο μάλλον τώρα που είναι και μια κατηγορία πάνω, έτσι. Εντάξει, για τον Ηρακλή είναι μεγάλη του ιστορία, δεν χρειάζεται να μιλήσω εγώ έτσι. Έχει βγάλει παίκτες που έχουν κάτσει στην ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι μεγάλο σωματείο, έχει ταλαιπωρηθεί τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ και πρέπει να βρει το δρόμο του και θεωρώ ότι και η θέση του είναι στη Super League, έτσι. Το συζητάμε, μακάρι να αυτοί οι άνθρωποι που τρέχουν, γιατί πραγματικά την αγαπάνε την ομάδα
και τη βοηθήσανε πάρα πολύ και ξέρω ότι έχουν κάνει οι άνθρωποι αυτοί. Μακάρι να βρει το δρόμο της Ηρακλής, να μην έχει ανάγκη κανέναν και μόνο τον κόσμο του και να πάει εκεί που το ανήκει, στο Super League, γιατί εκεί ανήκει. Mm-hmm. Να περάσει από εσάς δηλαδή για μια χρονιά, να μην τον ξαναδείτε, να είμαστε όλοι καλά και να τα λέμε διαφορετικά. Μακάρι, το εύχομαι. Πείτε μας κάτι τελευταίο και να σας ευχαριστήσω για την κουβέντα και για την ενημέρωση. Για αδειοδοτήσεις, παύλα κλήρωση, παύλα έναρξη πρωταθλήματος, μπορούμε να πούμε κάτι τώρα ή είναι όλα στον αέρα αυτά? Θα κάνουμε ένα συμβούλιο την επόμενη εβδομάδα. Ναι. Να έρθουν και τα καινούργια μέλη μας και ο Ηρακλής και ο Ηρόδοτος και ο Άιτος Πάτων και θα πάρουμε τις αποφάσεις να δούμε πώς θα ξεκινήσουμε, να ενημερωθούν και οι πρόεδροι τι γίνεται και τα καινούργια μέλη και από εκεί πέρα θα πάρουμε τις αποφάσεις μας. Περιμένουμε και τις εξελίξεις και θα αποφασίσουμε. Για τους φακέλους πάντως των ΠΑΕ της Β' Εθνικής ένα deadline είναι περίπου τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου, κάπου εκεί. Ναι, κάπου εκεί είναι. Κάπου εκεί. Μάλιστα. Ωραία. Καλή δύναμη, καλή επιτυχία, συγχαρητήρια και πάλι. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά, καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Λεωνίδα Λεουτσάκο, τον πρόεδρο της Football League.